Οι μεταρρύθμιση γίνονται για του ανθρώπου και γίνονται με του ανθρώπου. Όχι με δανεικά όμω. Δεν γίνονται σε βάρο των ανθρώπων. Όχι με δανεικά. Η ανάπτυξη μα ήταν δανεική, γιατί πράγματι η κατανάλωση είναι αυτή η οποία τροφοδότησε την ανάπτυξη. Θα πρέπει να ζήσουμε, και αυτό ας το συνειδητοποιήσουμε, σύμφωνα με τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Θα πρέπει να παράγουμε περισσότερο, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Και θα πρέπει, το είχαμε πει, να λέγαμε και την αλήθεια. Ότι είστε πλούσιοι αλλά με δανεικά. Γιατί δεν μας το είπατε ποτέ. Λοιπόν, αλήθεια είναι και έτσι χρεώθηκε η χώρα. Η ανάπτυξή μας στηρίχθηκε κυρίως στο μοντέλο της κατανάλωσης. Και αυτό πρέπει να αλλάξει. Να στηριχθεί στην παραγωγή. Γι' αυτό χρειάζεται μία αναδιάρθρωση. Και κάποτε να καταλάβετε, τουλάχιστον να γίνετε πιο σοφότεροι. Στη βάση της χώρας. Δεν πρέπει μόνο να εκλέγεστε για να δίνετε. Να είστε. Να χαϊδεύετε. Λοιπόν, μετά από αυτό που είπατε, αν το δόγμα σας είναι αυτό ακριβώς, θα πρέπει στις επόμενες εκλογές να ψηφίσετε και με τα δύο χέρια ΠΑΣΟΚ. Γιατί η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έχει δώσει, συνέχεια παίρνει εντός αγωγικών. Παίρνει για να δώσει στη χώρα. Για να δώσει στο μέλλον της χώρας. Και είδατε τι έγινε τώρα. Συζητούσαμε το θέμα της μετανάστευσης στην Αυστραλία. Αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο λείπει σήμερα από τη χώρα. Ελπίζω να μην λείψει από το αναπτυξιακό μέλλον της χώρας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχετε δίκιο. Τα φωτεινά μυαλά τα χρειάζεται η Ελλάδα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Αύριο.